Ενθουσιασμό προκάλεσε στο λουτρό σφακίων η παρουσία της φρεγάτας Νικηφόρος Φωκάς, η οποία πλέει τα τελευταία 24 ώρα ανοιχτά της Κρήτης. Κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το ελληνικό σκάφος, είτε από την ακτή, είτε πλησιέστερα ως επιβάτες των μικρών πλοιαρίων που είχαν ρότα για την Αγία Ρούμελη σήμερα το πρωί. Η ελληνική φρεγάτα, η οποία βρίσκεται όλο αυτό το διάστημα στη θερμή ζώνη όπου εκδηλώνεται η τουρκική προκλητικότητα, βρίσκεται τα τελευταία 24 ώρα ανοιχτά της Κρήτης, στο πλαίσιο αεροναυτικής άσκησης, η οποία εξελίσσεται νότια της Γάβρου. Επιχειρηματίες ιδιοκτήτες καταστημάτων από το Λουτρό επεφύλαξαν κρητικό κέρασμα για τα μέλη του πληρώματος, θέλοντας με το δικό τους τρόπο να στηρίξουν το έργο του πολεμικού ναυτικού. Μέσα σε χρόνο ρεκόρ συγκεντρώθηκαν νερό, αναψυκτικά, τρόφιμα και παραδοσιακά προϊόντα, αφού φορτώθηκαν σε ταχύπλο, παραδόθηκαν στο πλήρωμα της φρεγάτας, η οποία το πρωί του Σαββάτου και σε μια σύντομη ανάπαυλα από την αποστολή της παρέμενε αγκυροβολημένη ανοιχτά του Λουτρού. Ανάλογη επιχείρηση είχαν στήσει το 15 Αύγουστο και οι κάτοικοι στο Μύρτο Λασιθίου, οι οποίοι προετοίμασαν ένα ολόκληρο γεύμα για το πλήρωμα της φρεγάτας Λίμνος όταν πληροφορήθηκαν ότι υπήρξε επικοινωνία προκειμένου να παραγγείλουν φαγητό. Ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης της προσπάθειας και της δύσκολης αποστολής των ανδρών του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στην Ανατολική Μεσόγειο.